Είναι στο τηλέφωνο ο κύριος Λεωνίδας Κουλός, ο πρόεδρος του Συνδικάτου των Εργαζομένων στον ΟΑΣΑ. Κύριε πρόεδρε, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα σας και τους ακροατές. Για πείτε μας πρώτα απ' όλα, έτσι όπως τα έχετε μάθει και από τον συνάδελφό σας που ήταν στο τιμόνι, τι ακριβώς έγινε χτες. Κοιτάξτε, είναι η κλασική μέθοδο. Δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Σταματάνε το λεωφορείο, κατεβάζουν σε επιβάτες κάτω και αρχίζουν και πετάνε μολότοφ μέσα και καίγεται το λεωφορείο. Το καλό είναι ότι δεν έχουμε αυτή τη στιγμή, και σωστά το είπατε πριν, δεν είναι να φτάσουμε στο σημείο να κλαίμε για να πάρουμε μέτρα. Αυτή τη στιγμή η αστυνομία και στην περιοχή γενικώς των εξαρχείων δεν συμμετέχει, το θεωρεί ο Σάββατο. Άρα σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να λειτουργούν με τον τρόπο που λειτουργούν κάθε βράδυ. Εμείς αυτό που λέμε ως εργαζόμενοι είναι ότι είναι περιουσία του ελληνικού λαού. Δεν γίνεται αυτό κάθε φορά να καίμε ένα λεωφορείο ή ένα τρόλεϊ, γιατί είναι για πρώτη φορά λεωφορείο που καίγεται ολοσχερός. Τις προηγούμενες φορές είχαμε τρόλεϊ. Και καταλαβαίνετε ότι είναι άκρος επικίνδυνο και για τον οδηγό και για τους επιβάτες. Άρα λοιπόν θα πρέπει κάποια στιγμή να πάρουν κάποια μέτρα. Και δεν είναι μέτρα ή μη μέτρα όπως πήρε ο ΟΑΣΑ την περασμένη φορά, δεν θα περνάει το λεωφορείο από εκεί, γιατί με αυτή τη λογική θα πρέπει όποιες ομάδες πολιτών επανασταθούν εναντίον της κυβέρνησης και τα βάζουν με τα δημόσια μέσα μαζικής μεταφοράς, να αλλάζουμε εμείς την ρυθμή, να κόβουμε τα λεωφορεία. Ναι. Να πω τώρα ότι από νωρίτερα χτες το βράδυ υπήρχαν επεισόδια, υπήρχε μια αναταραχή, ένας πετροπόλεμος και κάποιες μολότοφ με δημιουργία στον ΜΑΤ. Μπαίνουν, βγαίνουν και στο Πολυτεχνείο νεαροί και κάποια στιγμή έγινε και αυτό που έγινε με το λεωφορείο. Εσείς στο μεταξύ, από όσο έμαθα, έχετε ήδη αλλάξει κάποια δρομολόγια, κυρίως το Σαββατοκύριακο εκεί στην περιοχή, γιατί είχαν γίνει περιστατικά αρκετά, κυρίως Σάββατο βράδυ, Παρασκευή και Σάββατο. Κυρίως Σάββατο βράδυ, Παρασκευή βράδυ. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι ότι ο ΟΑΣΑ ως διοίκηση θα πρέπει να μεριμνήσει. Για αυτά τα περιστατικά είχαμε τροποποιήσει κάποια δρομολόγια εμείς και τα επανέφερε ο ΟΑΣΑ, η διοίκηση του ΟΑΣΑ, και ξαναπερνούν μέσα από την περιοχή τα δρομολόγια. Δεν έχει κάνει κάτι ουσιαστικό όμως προς την κατεύθυνση να προστατεύσουμε εμείς και την περιουσία του ελληνικού λαού, αλλά πάνω από τις ζωές. Μεταφέρει το λεωφορείο. Η λύση βέβαια δεν είναι να αλλάζουμε τα δρομολόγια των λεωφορείων. Δηλαδή, ή ζούμε σε μια πόλη όλοι μαζί και είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε ό,τι μπορεί να υπάρχει, γιατί και στην περιοχή αυτή κάποιοι άνθρωποι μένουν, ανάγκη μετακίνησης έχουν. Ακριβώς. Είναι παράλογο. Δηλαδή, αρχίζουμε να φτιάχνουμε ζώνες μετά. Να βάλουμε και σύνορα. Ακριβώς. Γι' αυτό το είπα πριν, ότι η αστυνομία δεν συμμετέχει σε ένα άβατο των εξαρχείων. Να σας δώσω μια πληροφορία. Το περασμένο Σάββατο κλειστήκαν 7 λεωφορεία μέσα στα εξάρχεια. Ειδοποιούσαμε το 100 μέσω της ΚΔΕ, ένα διαχειριστικό όργανο που έχουμε εμείς για τέτοιες περιπτώσεις, και η αστυνομία απάντησε ότι εγώ δεν μπαίνω εκεί μέσα. Αντιλαμβάνεστε τι γίνεται σήμερα. Ένα λεπτό, γιατί αυτό δεν το ήξερα, ομολογώ. Όταν λέτε κλείστηκαν το περασμένο Σάββατο 7 λεωφορεία στα εξάρχεια, τι εννοείτε? Λόγω παρκαρισμένων μέσα στα εξάρχεια. Και πήραμε για να έρθει γερανός της αστυνομίας ή κάποιο περιπολικό, τέλος πάντων, για να διευκολύνει τη διέλευση των λεωφορείων να φύγουν από εκεί. Και δεν έρχεται Φανταστείτε η αστυνομία. Να γινόταν εκείνη την ώρα κάτι μέσα στα εξάρχεια και η αστυνομία να μην συμμετέχει. Δηλαδή παίρνετε την αστυνομία για να στείλει ένα γερανό και δεν έρχεται ο γερανός. Ακριβώς. Και σας είπα ότι το θεωρούν ως Σάββατο. Εμείς αυτό την περιοχή δεν μπαίνουμε. Δηλαδή τι ακριβώς κάνουμε τώρα? Αυτό που είπατε πριν. Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό, γιατί αυτό που λέτε το συγχωρήστε με, αλλά το αξιολογώ ως σημαντικό. Το περασμένο Σάββατο λέτε ότι πήρατε όχι μία αλλά 7 φορές για κάποια λεωφορεία, διαφορετικές περιπτώσεις λεωφορείων, ή το όχι, ίδιο, 7 φορές. Στην συγκεκριμένη ώρα το ένα λεωφορείο κλείστηκε και καταλαβαίνετε ότι ήρθαν και τα υπόλοιπα πίσω. Αχα. Υπήρχε λοιπόν ένα. Επί 2 ώρες. Επί 2 ώρες υπήρχαν κάποια αποκλεισμένα λεωφορεία και δεν ερχόταν η αστυνομία. Ακριβώς. Για να μετακινήσει με ένα γερανό το αυτοκίνητο. Και πώς τελικά ξεκόλλησε η κατάσταση? Όποτε ήρθε το γιο ταχύ, πήρε το γιο ταχύ του και ξεκόλλησαν τα λεωφορεία. Μάλιστα. Και ο ΟΑΣΑ αυτή τη στιγμή, εγώ επιμένω, ο ΟΑΣΑ δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Δεν κάνει. Έχει ένα κέντρο ελέγχου, το οποίο την τηλεματική έχουμε εξυγχρονίσει και διαφημίζουμε ότι εξυγχρονίζουμε τις αστικές συγκοινωνίες. Γιατί, εφόσον ήξεραν ότι γίνονται επεισόδια και γίνεται αυτή η συγκέντρωση, δεν με ρύμνησαν έτσι ώστε να κάνουν, γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς σε συγκεντρώσεις κάναμε διαμόρφωση των δρομολογίων. Δηλαδή, αλλάζουμε δρόμο ανάλογα το που γίνεται η συγκέντρωση. Γιατί αυτό δεν έγινε χθες και φτάσαμε στις 1 η ώρα να κάνει ένα λεωφορείο? Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Ολοκληρώστε το, όχι, πείτε τη φράση σας, ολοκληρώστε. Όχι, που στην ουσία είναι επικίνδυνο. Είμαστε τυχεροί. Δηλαδή, να το πούμε στη λαϊκή έκφραση, είμαστε τυχεροί σήμερα που δεν έχουμε θύματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Δηλαδή, πρέπει να φτάσουμε εκεί για να κάνουμε κάτι. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.